αδύνατοι σε χαρακτήρες κλπ. Όχι όμως ότι είναι κάτι, θα το εμφανίσουμε σε κάτι φυσιολογικό, για όνομα του Θεού. Πρέπει να το εμφανίζουμε σαν παράδειγμα προς αποφυγή, όχι προς μίμηση. Θα δείχνουν τώρα τα αρνητικά του. Είναι ένα είδος παρέλασης, θετικά. Είναι ένα είδος παρέλασης, το οποίο επειδή είμαστε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόσα χρόνια τώρα, γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η μόνη χώρα που δεν γίνεται είναι η Ελλάδα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον θέλουμε να λειτουργούμε με τους δικούς τους νόμους και κανόνες, αλλά πρέπει να κάνουμε και πράγματα τα οποία κάνουν και άλλες χώρες, έτσι δεν είναι? Και είναι μια αλλαγή σκέψης, όπως είπατε κι εσείς. Δεν το βάζετε μέσα σε αυτά τα όρια. Προς το καλύτερο. Να παραδειγματιζόμαστε από υγιή παραδείγματα. Και να σας πω και κάτι, ότι άχρηστο υπάρχει στην άλλη χώρα, μας το σερβίρουν εμάς και προσπαθούν να μας πούν ότι αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ενώ οι Γηνοί αρχίζουν να τα αποφεύγουν όλα αυτά τα παραδείγματα, διότι τα δοκίμασαν και βλέπουν ότι είναι καταστροφικά για την κοινωνία τους, τα αποφύγουν, το σερβίρουν τώρα μετά από 30-50 χρόνια σε εμάς, να τα περάσουμε κι εμείς, να περάσουμε αυτό το στάδιο. Εμείς όμως όταν θέλουμε να παραδειγματιστούμε από τα παθήματα των άλλων, πρέπει να αποφύγουμε ορισμένα πράγματα και να κερδίσουμε χρόνο. Αλλιώς θα είμαστε πάντα 50 χρόνια με 100 πίσω από την Ευρώπη και από άλλο κράτος. Και αυτό ζητάνε αυτοί οι κύριοι, οι φίλοι μας εντός εισαγωγικών. Να είμαστε πάντα ουραγοί, να τους ακολουθούμε. Μας σερβίρουν δηλαδή, επαναλαμβάνω, πράγματα τα οποία τα πέρασαν και απεδείχθη από την εφαρμογή τους ότι δεν ήταν σωστά, ότι δεν ωφέλησαν σε τίποτα, αλλά απλά κατέστρεψαν κατά κάποιο τρόπο την κοινωνία τους. Μας τα σερβίρουν τώρα σαν σωστά να τα περάσουμε κι εμείς. Όχι κύριε, αφού τα περάσατε και είδατε ότι δεν ωφελούν στην κοινωνία παρά τη βλάπτουν, πρέπει να τους πείτε εσείς κύριε αποφύγετε τα, γιατί σας αγαπάμε και θέλουμε να μην περάσετε κι εσείς αυτά που περάσαμε εμείς. Τα λέω απλά και κατανοητά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λόγου χάριν στην Σουηδία κάποτε δεν ζούσαν τα παιδιά με τους γονείς. Τώρα άρχισαν πάλι και κάνουν κατοικίες τέτοιες που να είναι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες στο ένα διαμέρισμα και στο άλλο το νέο ζευγάρι. Mm-hmm. Διότι είχε αποκοπεί η μία γενιά από την άλλη σε τέτοιο βαθμό που έλεγε κανείς ότι εγώ είμαι ξεκάρφωτος. Mm-hmm. Ούτε γιαγιά, ούτε παππούς, ούτε πατέρας, ούτε μάνα. Mm-hmm. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Αυτό όμως είναι καταστραφικό για την κοινωνία τους και άρχισαν πάλι να λένε ότι όχι, δεν πρέπει να υπάρχει το χάσμα των γενεών. Mm-hmm. Πρέπει μια γενεά να συνδέεται με την άλλη, να παραδειγματίζεται από την άλλη ή θετικά ή αρνητικά, να αποφεύγει τα μείον, να προσθέτει τα συν και να πάει μπροστά αυτή με κάτι καλύτερο και με καλύτερες προϋποθέσεις και να αναπτύσσει καλύτερα την κοινωνία. Αλλιώς η αποκοπή είναι καταστροφή. Σας λέω ένα παράδειγμα δηλαδή. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να πάρουμε τα κακά παραδείγματα. Πρέπει να τα αποφύγουμε τα κακά παραδείγματα των Ευρωπαίων και να βάλουμε και τη δική μας γνώση την ελληνική, που υπάρχει κουλτούρα και παράδοση στην Ελλάδα από τους παππούδες μας, προπαππούδες, από όλη τη γενιά μας κτλ. Και αυτά τα παλιά, τις αρχές δηλαδή, τις αξίες που τις απεμπολίσαμε να τις ξαναθυμηθούμε. Έτσι θα πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Και έτσι θα ορθοποδήσουμε και ηθικά και κοινωνικά και οικονομικά. Αλλιώς δεν έχουμε μέλλον. Μάλιστα, αυτή είναι η άποψή σας. Ορισμένοι συμφωνούν μαζί σας, άλλοι θα διαφωνήσουν σαφώς. Συγγνώμη που σας πήρα μόνο στο μονότερμα. Όχι, μα γι' αυτό σας καλέσαμε για να μας μιλήσετε. Την άποψή σας ζήτησα. Μα επειδή αναφερθήκατε στο οικονομικά, και εγώ θα επιμείνω λίγο, κυρία Καμαρώτη, συγγνώμη κιόλας απλά. Επιφέρει, ωφέλει οικονομικά το gay τουρισμό στη χώρα μας. Διότι όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι μια πιο κλειστή κοινωνία σε αυτά τα θέματα όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους. Οπότε αν ακούσουν ότι ναι, γίνονται αυτά στη χώρα μας, ίσως έρθουν και θα αφήσουν τα χρήματά τους, όπως λένε πολλοί, τουριστικά. Κάποια χρήματα δεν θα θέλουμε να λείπουν. Είναι λίγο πικρά τα χρήματα αυτά. Μπορεί να σε γλυκιάνουν προς τιμήν, αλλά μας πικράνουν. Σκεφτείτε τώρα ένα γονιό, ο οποίος, τέλος πάντων, έχει την ατυχία να έχει ένα μέλος οικογένειάς του. Ατυχία. Τέτοιο. Καταλάβατε. Όσα λεφτά και να του δώσει αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα είναι ευτυχισμένος ούτε αυτός, ούτε η οικογένειά του, ούτε και το ίδιο το άτομο το οποίο έτυχε να πάρει αυτόν τον τρόπο. Είμαι στάνταρ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχω άποψη στοιχειοθετημένη. Μάλιστα. Είναι η δική σας άποψη. Πολλοί λένε ότι... από ηθικοπλαστικές αντιλήψεις, ούτε από ρατσιστικές αντιλήψεις, ούτε από τίποτα άλλο. Απέναντίον, έχουμε όλη την αγάπη για τα άτομα αυτά. Είναι μέλη της κοινωνίας μας. Τα αγαπάμε, τα συνδράμουμε, τα συνεργαζόμαστε. Αν έχουν κάποιες ικανότητες
τους αφήνουμε να τις αναπτύξουν. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τους δούμε ότι είναι παράδειγματα προς φήμιση, παραδείγματα προς αποφυγή. Και επαναλαμβάνω, όσοι από αυτούς έχουν την προσωπικότητα και το θάρρος, αν το διακρίνουν και το λένε ευθαρσώς και είναι ωραίοι και έχουν προσωπικότητα. Μάλιστα. Αυτά από μένα. Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε αν τώρα έτσι ετοιμάζετε στον Δήμο Λαγκαδά, εάν ετοιμάζει ο Δήμαρχός σας και εσείς μαζί κάποιο είδους εκδηλώσεις τώρα για τις ημέρες αυτές των εορτών. Για ποιο χρόνο υλικό διάστημα? Τώρα, αυτές τις ημέρες για το Πάσχα θα γίνει, εκτός από την θεολειτουργία και όλα αυτά που θα γίνουν το βράδυ του Σαββάτου, εάν ετοιμάζετε κάποιες εκδηλώσεις γενικότερα στον Δήμο Λαγκαδά, αν γνωρίζετε. Ιδιαίτερα δεν γνωρίζω, αλλά κάθε χωριό έχει τα έθιμά του. Τα οποία αναβιώνουν κάποια έθιμα. Τον κέρασε ο Τίμιος Σταυρός κατά ένα παλαιό έθιμο. Mm-hmm. Τον υποδέχτηκαν εκεί πέρα όλες οι αρχές, όλος ο κόσμος, και ακόμα πηγαίνει και προσκυνάει ο κόσμος. Ήταν ένα έθιμο που διαιωνίζεται εδώ και κάποιους αιώνες στο χωριό αυτό. Και άλλα χωριά τα οποία συνεχώς έχουν τα έθιμά τους. Πάμε με το Σεπτέμβριο θα έχει στο Ζαγκλιβέρνη τα Ακυλίνια προς τη Μήνη της Αγίας Ακυλίνας της Ζαγκλιβερνής. Μία από τις μεγαλύτερες εορτές. Νομίζω θα γνωρίζετε, ήταν η Ακοπελίσσα, η οποία αγίασε το 1760 κτλ. Εφωνεύθη από τον Τούρκο με βασανιστήρα. Και υπάρχει η υγεία της, η οποία έχει αναπαλαιωθεί. Μπορεί κανείς να την επισκεφτεί και να δει πού έζησε αυτή η ηρωική κοπέλα, η Μακεδονοπούλα. Και γενικά άλλα πράγματα που έχει το κάθε χωριό και τα εορτάζει και με τη βοήθεια του Δήμου τα προσφέρει προς αξιοποίηση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μάρδη. Τώρα, γενικά για το Πάσχα, ο κάθε χωριό έχει τα έθιμά του και τα προσπαθεί. Σαφώς, εδώ στην Βόρεια Ελλάδα πολλά έθιμα αναβιώνουν αυτές τις ημέρες και είναι προς τιμή μας, σαφώς αυτό. Τι είπατε? Πολλά, λέω, έθιμα αναβιώνουν στη Βόρεια Ελλάδα και είναι προς τιμή μας αυτό. Πρέπει δεν έχουν χαθεί οι αξίες. Και μπράβο στη Βόρεια Ελλάδα και γενικά όλες τις φυλές, ας το πούμε, οι οποίες κατοικούν εδώ πέρα, η κάθε μία έχει τα ήθη τα έθιμά της και οφείλει να τα διατηρήσει. Σαφώς. Να διατηρήσει τις ιδιαιτερότητές της. Mm-hmm. Εντάξει, όλοι είμαστε Έλληνες, αλλά καθένας κατάγεται από ένα άλφα μέρος και οφείλει τα έθιμά του, τα ήθη του, χωρίς να είναι εις βάρος της άλλης οικογένειας, των απαλού καταγωμένων ανθρώπων, αλλά απλά να τα αναδεικνύει με ειρηνικό τρόπο και να πει ότι αυτοί είμαστε. Εμείς αυτή την προσωπικότητα είχαν οι παππούδες μας και οφείλουμε να τα διατηρήσουμε. Και όσα είναι από αυτά ωφέλιμα, να ωφεληθούμε και να δημιουργήσουμε κι εμείς τυχόν άλλες προϋποθέσεις και άλλα ήθη και άλλα έθιμα, τα οποία θα βασίζονται πολλά από αυτά στα παλιά ή σε κάποια καινούρια σύγχρονα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε για πολύ, κύριε Καμαρούδη. Κάποια συνέχεια. Να είστε καλά. Διότι τον αποκοπείς από τη ρίζα σου, από τη ράζα σου, από τη φυλή σου, από τα είδη σου, από τα έθιμά σου, από τις παραδόσεις σου, από την οτροπία σου γενικώς, αυτό είναι καταστροφικό. Είπαμε βέβαια αλλαγή στην οτροπία, αλλά είπαμε στις βλαβερές συνήθειες που αποκτήσαμε από έξοδεν, καταλάβατε. Έστω και αν κάποια ελαττώματα είχε η φυλή μας, αυτά οφείλουμε σαν άνθρωποι να τα διορθώνουμε όσο βέβαια μπορούμε. Διότι τα γονίδια είναι γονίδια. Δεν μπορούμε να τα ανατρέψουμε κάθε ολοκληρία. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καμαρούδη. Και εγώ ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλάμε εμείς οι επαρχιώτες και να ξέρετε ότι αν επαρχία αναπτυχθεί και γίνει μια σύγχρονη επαρχία παραγωγική και δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, τότε θα ωφεληθεί όλη η ελληνική κοινωνία. Να μην πω και ευρύτερη κοινωνία των Βαλκανίων και γενικά όλης της Ευρώπης. Σαφώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πασχά. Επίσης. Με το ποσό των 167.675.285 ευρώ ενισχύονται οι Δήμοι για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικού Γιώργου Ντόλιου. Με άλλη απόφαση εξάλλου του Υφυπουργού Εσωτερικών, οι περιφέρειες της χώρας ενισχύονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους με 28.302.359 ευρώ αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. Να τακτοποιήσει άμεσα όλους τους συμβασιούχους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, βάζοντας συγχρόνως τέλος στις επιφαλείς και ελαστικές σχέσεις εργασίας, αλλά και τους διαρκείς και επώδυνους δικαστικούς αγώνες, καλεί την κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της υπό ΕΟΤΑ. Παράλληλα, σημειώνει πως εφόσον στο πλαίσιο δημοσίευσης της απόφασης επιβεβαιωθεί η εκτίμηση
νομικών και πολιτικών προσώπων πως αναγνωρίζονται ως αορίστου χρόνου οι επίδικες εργασιακές σχέσεις. Πρόκειται για μια σημαντική νίκη που αφήνει μεγάλα περιθώρια ώστε στο μέλλον, παρά την συνταγματική απαγόρευση, τα δικαστήρια να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις συμβάσεις ως αορίστου χρόνου όσων εργαζομένων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης την υπογραφή σύμβασης του Δήμου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, σύμφωνα με την οποία θα παραλάβει 10 απορριμματοφόρα που μπορεί να αυξηθούν μέχρι και σε 15, καθώς και 5.000 μπλεκάδους για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών. Το προηγούμενο διάστημα, η διοίκηση του Δήμου κατήγγειλε τη σύμβαση που υπήρχε με τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Μίζωνος Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, επειδή, όπως είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, ο Σύνδεσμος απέτυχε σε αυτόν τον τομέα. Ο δραστικός περιορισμός του παράνομου υπαίθριου εμπορίου αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Τα αποτελέσματα των συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Δημοτική Αστυνομία με τη συνδρομή του Τμήματος Τάξης και της Ομάδας Δίας είναι απτά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης και η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας, εντοπίζουν και καταγράφουν εκατοντάδες κάθε φορά τεμάχια προϊόντων ένδυσης, γυαλιά, ηλίου, ρολόγια, ομπρέλες, παιχνίδια και πολλά άλλα, όπως και αντίγραφα επώνυμων εταιριών, τσάντες και αξεσουάρ. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν στην διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και κατασχέθηκαν 1.033 περίπου αντικείμενα. Τα προϊόντα αποδίδονται αρχικά για φύλαξη στο δημοτικό γκαράζ μέχρι την καταστροφή τους, ενώ διενεργούνται εν συνεχεία όλες οι νόμιμες διαδικασίες και η επιβολή προστίμων. Αξίζει να επισημανθεί ότι στις επιχειρήσεις κατά των αλάθρεων μικροπολιτών, κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας συλλαμβάνει και οδηγεί στο αυτόφορο όσους εξ αυτών δεν διαθέτουν έγγραφα παραμονή στη χώρα μας. Οι μικροπολιτές εντοπίζονται σε διάφορα σημεία στον πεζόδρομο της Κατερίνης, πολλώντας χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και άδεια μικροπολιτή. Την πόρτα του Δημοσίου και τον ΟΤΑ για χιλιάδες συμβασιούχους που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από το 2001 ανοίγει με απόφαση έκπληξη σε σχέση με την αρχική εισήγηση η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση, η οποία ελήφθη με πλειοψηφία 26-20, δικαιώνει τις καθαρίστριες του ΟΠΑΠ που εργάστηκαν στον οργανισμό από το 1991 μέχρι το 1998 με το εξής σκεπτικό. Πρώτον, ότι εργάζονταν στον οργανισμό πριν από το 2001, οπότε με τη συνταγματική αναθεώρηση απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου σε ορίστου χρόνου, όπως και η μετατροπή των απασχολουμένων με σύμβαση έργου. Δεύτερον, ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τα αιτήματά τους για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα ζητά από τους Δήμους μέχρι 26 του μηνός, με εγκύκλιο που απέστειλε στους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, κατά την έγκριση της προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου, οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν προβλεπόταν να εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, πράγμα το οποίο περιλήφθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μένουμε στην πόλη μας και το δηλώνουμε, είναι το σύνθημα πολλών Δήμων σε όλη τη χώρα εν ώψη της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 24 Μαΐου. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί, κυρίως τα αστικά κέντρα που προγραμματίζουν καμπάνιες ενημέρωσης προκειμένου να πείσουν τους κατοίκους της πόλης τους να δηλώσουν ως τόπο κατοικίας τον πραγματικό τόπο του και όχι κάποιο χωριό καταγωγής. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.